Το δάσος είναι ένας από τους βασικούς ρυθμιστές του κύκλου του νερού συντελεί στη συγκράτηση υδατικού δυναμικού και του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα ενώ είναι και ένας από του κρίσιμους παράγοντες για την ανάσχεση των πλημμυρών. Τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα και η ανομβρία των τελευταίων ετών σε συνάρτηση με την καταστροφή των μεγάλων δασικών συστημάτων είτε με τον άμεσο τρόπο της δασικής πυρκαγιάς Είτε με τη σταδιακή αλλαγή των χρήσεων γη με του δασοκτόνου νόμου, θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό στη χώρα μα. Η τωρινή κυβέρνηση εναρμονίζεται πλήρω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντα και την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία, για τη δίθεν, θα πούμε εδώ πέρα, αποκατάσταση τη φύση, όπω και όλε οι άλλε κυβερνήσει στο παρελθόν, οι οποίε υιοθέτησαν τι αντίστοιχε οδηγίε. Αυτό όμω που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι η περιβόητη πράσινη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντο, αλλά με την οργάνωση και τη θεωράκιση τη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Η παγκόσμια τάση για αστικοποίηση δεν οδηγεί στην άρση των αντιθέσεων πόλης χωριού, αλλά στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη και το κέρδος των επιχειρήσεων είναι αυτά που διαμορφώνουν τι νέε χρήσεις γη και τη μετατροπή των δασικών εκτάσεων σε εμπορεύματα, οι οποίε καταστρέφονται είτε άμεσα για τη διαμόρφωση επενδύσεων άλλη μορφή, όπω είναι τα ενεργειακά πάρκα, είτε έμεσα με την υψηλού βαθμού τουριστικοποίηση. Η ανάλυση κόστους-οφέλους οδηγεί στην κατάσταση όπου η κοινωνία είναι ανοχήρωτη και απροστάτευτη από τι πλημμύρε αντί να επενδύουν στην ολοκληρωμένη προστασία σε όλα τα επίπεδα, από την ορεινή υδρονομία μέχρι τη θωράκιση των πόλεων, επαναπάβονται με την κατάχρηση του 112, ενώ δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν την όποια καταστροφή για ριζικές αναδιαρθρώσεις. Το παράδειγμα της Θεσσαλία είναι χαρακτηριστικό. Αφήνοντας στην άκρη τον τρόπο με τον οποίο δόθηκε ε, η κατάρτιση του master plan σε μια εταιρεία που δεν έχει σχέση με τη διαχείριση των πλημμυρών, ούτε και έχει το επιστημονικό δυναμικό για να την εκπονήσει. Και ερχόμενη στην ουσία του ζητήματο, βλέπουμε ότι αντί να δοθεί ένα master plan με έμφαση στην ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, δόθηκε ένα σχέδιο για τη ριζική αναδιάρθρωση της αγροτική παραγωγή στην περιοχή. Η μείωση των βροχοπτώσεων, που είναι αναμενόμενη στο πλαίσιο μια κλιματική μεταβλητότητα, αποδίδεται στην περιβόητη κλιματική κρίση, και η οποία είναι το άλοθη για την επιβολή και εφαρμογή πολιτικών που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τη διαμάχη των μονοπωλίων για το ενεργειακό μείγμα. Αντί λοιπόν να θωρακίσουμε τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης και να κατασκευάσουμε καινούργια φράγματα, η άρχουσα τάξη προκρίνει ό,τι συμφέρει τις επιχειρήσεις. Αλλαγή των χρήσεων γη, αλλαγή των καλλιεργιών και καμπάνιας για την αποτροπή της πατάλης νερού σε ατομικό επίπεδο. Την ώρα που επιδοτείται το ξερίζωμα των ελιών για να μπει αβοκάντο και το ξενοδοχειακό κεφάλαιο κατασκευάζει γήπεδα γκολφ, κρίσιμε υποδομέ, όπω είναι τα δίκτυα έντρευση, αφήνονται στην εγκατάλειψη. Μέχρι φυσικά και αυτά να αποκτήσουν επενδυτικό ενδιαφέρον, όπω λένε, και να γίνουν και αυτά πόλο εκμετάλλευση. Επίση, το παράδειγμα τη Θεσσαλία είναι χαρακτηριστικό και σε αυτή την περίπτωση. Στο νέο νομοσχέδιο, προτείνεται η δημιουργία μια νέα ανώνυμη εταιρεία. Η οποία θα διαχειρίζεται το νερό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, πάντα φυσικά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έχοντα ω πρόσχημα την έλλειψη σχεδιασμού και τον κατακαιρματισμό της διαχείριση του νερού, διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο για την εισβολή μονοπωλίων που διαχειρίζονται τη γη και καταστρέφουν τη μικρή και μεσαία αγροτιά. Το δε μοντέλο είναι τόσο αρεστό στην κυβέρνηση που δεν διστάζει να το διαφημίσει και σε άλλε Όπω πρόσφατα έκανε στην Κρήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν, τα επιχειρηματικά τραστ και οι ενώσεις εργοδοτών, ομολογούν κοινικά ότι στην περιβόητη ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, το μεγάλο κεφάλαιο θα θεσαυρίζει, θα αλλά παράλληλα θα δίνει και κάποια ψίχουλα στα λαϊκά στρώματα. Από τα λίγα παραδείγματα που είδαμε όμως... μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Όταν φτάνουμε στο σημείο όπου η πόρη μα, η γη, το νερό, τα δάση, ακόμα και η προστασία της κοινωνίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, μετατρέπονται σε εμπόρευμα και μπαίνουν στη ζυγαριά κόστους κόστους-οφέλους... το μόνο που αφήνεται πίσω είναι η βαρβαρότητα. Φτώχεια, δυστυχία και νεκρή. Η κοινωνία του κέρδους δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των δασών. Μπορεί μόνο να τα κάψει και να τα καταστρέψει. Δεν μπορεί να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη προστασία μας από τις πλημμύρες. Μπορούμε μόνο να ευελπιστούμε ότι θα συμφέρει πιο πολύ να κατασκευαστεί κάποιο έργο αντί να μα αποζημιώσουν ή να βρισκόμαστε σε κάποια περιοχή που έχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να διασφαλίσει μια φιλολαϊκή διαχείριση των εντατικών πόρων. Μπορεί μόνο να δώσει το νερό σε μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου για τα κέρδη του. Μόνο ένα ανώτερο τρόπο οργάνωση μπορεί να διασφαλίσει μια πραγματική ανάπτυξη από την οποία θα επωφελείται το σύνολο τη κοινωνία και όχι μια ισχνή μειοψηφία που παρασιτεί βάρο των λαϊκών στρωμάτων. Μόνο ένα ανώτερο τρόπο οργάνωση μπορεί να εντάξει όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα τη σύγχρονη εποχή στην υπηρεσία του λαού και των αναγκών του και όχι στι ορέξει του κεφαλαίου. Αυτό ο ανώτερο τρόπο οργάνωση είναι ο κεντρικό σχεδιασμό σε μια κοινωνία που έχει απορρίψει το κέρδο ω βασικό κριτήριο ανάπτυξη, το οποίο και μετατρέπει τα πάντα σε εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.